Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν από κάποιες μέρες είχαμε κάνει μια εκπομπή με ορθοπαιδικό γιατρό. Έχω την εντύπωση ότι ο συνδυασμός ορθοπαιδικού και φυσικού θεραπευτή είναι ο πλέον ενδεδειγμένος και απαραίτητος για την δική μας την υγεία. Γι' αυτό έχω προσκαλέσει τον Παντελή Μπαλτζή, συμπολίτη μας φυσικοθεραπευτή, για να συζητήσουμε για θέματα φυσικοθεραπείας. Κύριε Μπαλτζή, καλώς ήρθατε στην εκπομπή και ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη και ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου. Και εγώ ευχαριστώ. Ξέρω που η απασχόλησή σας ως νέος φυσικοθεραπευτής που είστε είναι έντονη και πέρα από το εργαστήριο το προσωπικό κάνετε και επισκέψεις σε άτομα που δεν μπορούν να κινηθούν. Παρά τα αυτά όμως μας διαθέσατε εδώ πέρα κάμπος ο χρόνο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Πώς γίνεται σήμερα ένας φυσικοθεραπευτής? Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 σχολές φυσικοθεραπείας, είναι ΤΕΙ φυσικοθεραπείας. Μετά από τετραετή φοίτηση αποκτάω τον τίτλο σπουδών και βγάζοντας άδεια άσκησης επαγγέλματος όπως όλα τα επαγγέλματα μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή. Είναι ΤΕΙ δηλαδή? Ναι, δεν υπάρχει αντίστοιχο πανεπιστημιακό τμήμα ακόμα. Μήπως στο εξωτερικό είναι ΑΕΙ η φυσικοθεραπεία? Εξαρτάται, κάθε χώρα έχει τη δικιά της τακτική. Επομένως είναι ενδεχόμενο και στην Ελλάδα κάποτε να γίνει ΑΕΙ. Πέραν των 4 ετών, τα οποία είναι, θα έλεγα, μια χρονική περίοδος αρκετά σοβαρή, υπάρχει και ειδίκευση όπως έχουμε στην ιατρική επιστήμη? Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια ειδικά, διότι έχει αναπτυχθεί αρκετά, πιστεύω, η φυσικοθεραπεία, υπάρχουν πάρα πολλές ειδικεύσεις με ειδικές τεχνικές και μεθόδους στη φυσικοθεραπεία. Οι περισσότερες από αυτές διδάσκονται σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή πέρα από τη σχολή. Αν και για κάποιες από αυτές υπάρχει κάποια εισήγηση και μέσα στις σχολές, όπου μαθαίνονται οι βασικές αρχές κυρίως. Υπάρχουν πάρα πολλές. Οι πιο βασικές είναι το manual therapy, η τεχνική Bobath, η PNF, το McKenzie, το Voita. Αυτές είναι οι επικρατέστερες, θα έλεγα. Ας πούμε, αυτές είναι επιμέρους. Είναι επιμέρους πιο ειδικές τεχνικές, πιο εξειδικευμένες, και οι οποίες δίνουν ένα όπλο στο φυσικοθεραπευτή να παρεύει ακόμα πιο αποτελεσματικά τη θεραπεία του. Ποια από όλες αυτές ακολουθήσατε? Εγώ ασχολούμαι κυρίως, έχω το δίπλωμα για το manual therapy, το οποίο είναι μια χειροθεραπευτική τεχνική. Μάλιστα. Και για το PNF και το McKenzie. Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, ταυτόχρονα όμως και επιστήμονα. Διότι μπορεί εξειδικευμένος να είμαι και εγώ σε κάποιες κινήσεις, υποτίθεται. Ναι. Αλλά δεν έχω τις γνώσεις που έχει ένας φυσικοθεραπευτής που απέκτησε στο διάστημα της τετραετούς φοίτησης. Ναι, φυσικά. Αυτές οι γνώσεις αποκτώνται μετά από συστηματικά μαθήματα, σεμινάρια, διαρκής εκπαίδευση ουσιαστικά. Πρακτική εξάσκηση στο διάστημα των σπουδών υπάρχει? Φυσικά υπάρχει. Τώρα θα μιλήσω φυσικά για τη δικιά μου τη σχολή. Υπάρχουν κλινικές λεγόμενες όπου γίνονται επισκέψεις στα νοσοκομεία, στην πόλη, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη που ήμουν εγώ. Και από εκεί και πέρα υπάρχει στο τελευταίο εξάμεινο ένα εξάμεινο πρακτικής εξάσκησης, πρακτική, όπου και αυτή γίνεται είτε σε νοσοκομεία είτε σε ΙΚΑ. Μάλιστα. Επομένως, τελειώνοντας κανείς, είναι έτοιμος να ασκήσει το επάγγελμά του. Η διαδικασία για να ανοίξει κανείς φυσικοθεραπευτήριο, ένα εργαστήριο φυσικοθεραπείας, είναι πολύπλοκη? Η διαδικασία είναι σχετικά απλή, όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι πολύπλοκη. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις φυσικά, όσον αφορά το χώρο, πόσα τετραγωνικά πρέπει να είναι και πώς πρέπει να είναι διαμορφωμένος, και τον εξοπλισμό. Μάλιστα. Αυτά είναι τα βασικά. Ένας που δεν είναι φυσικοθεραπευτής μπορεί να ανοίξει ένα τέτοιο εργαστήριο και να προσλάβει εσάς ως εργαζόμενο? Όχι. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι νόμιμα κατοχυρωμένο αυτό. Δεν κατοχυρώνεται αυτό το πράγμα. Δεν το γνωρίζω σίγουρα αν μπορεί να συμβεί.
Πάντως, σαν σύλλογος κάνουμε κινήσεις για να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο είναι αποκλειστική υπόθεση mm-hmm. δική σας. Έψαξα για τον σύλλογο στο διαδίκτυο και διάβασα. Mm-hmm. Λέει ότι πολύ καθυστερημένα σχετικά με τις άλλες χώρες ιδρύσατε σύλλογο φυσικοθεραπευτών. Έτσι είναι. Σίγουρα στην Ελλάδα η φυσικοθεραπεία τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εξελίσσεται έντονα. Μάλιστα. Προκειμένου να έχουμε τώρα ένα φυσικοθεραπευτήριο ή ένα εργαστήρι, να το λέμε πιο απλά, υπάρχει έτσι οπωσδήποτε μια προϋπόθεση εξοπλισμού. Mm-hmm. Πολλά τα έξοδα είναι. Κοιτάξτε, αν θέλετε να αναφερθώ σε ποσό, μπορεί με γύρω στα... Όχι επακριβώς, αλλά... Δεν θα έλεγα ότι είναι και ιδιαίτερα μεγάλο το κόστος για να στηθεί ένα φυσικοθεραπευτήριο. Από εκεί και πέρα υπάρχει εξοπλισμός περαιτέρω που μπορεί να πάρει ο φυσικοθεραπευτής και να, το κόστος να ανεβεί κατά πολύ. Mm-hmm. Αλλά για να λειτουργήσει είναι ένα λογικό κόστος, θα έλεγα. Θα πάρει δηλαδή έτσι σπάνιας μορφής μηχανήματα έναν εξεζητημένο εξοπλισμό. Υπάρχουν κάποια, πέρα από αυτά που προϋποθέτει, είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει το φυσικοθεραπευτήριο, υπάρχει και κάποιος άλλος εξοπλισμός πιο ειδικό, πούμε, για παράδειγμα ένας πλευματογράφος ή πλέον το biofeedback, ένα πιο ειδικό μηχάνημα που έχει κατοχυρωθεί στη φυσικοθεραπεία πλέον, και αυτό είναι λίγο πιο ακριβά μηχανήματα. Μετά υπάρχει κάποιος εξοπλισμός στο χώρο άσκησης, στο χώρο θεραπευτικής άσκησης, δηλαδή όργανα, ειδικά όργανα για άσκηση του ασθενή, τα οποία μπορεί να ανεβάσουν το κόστος. Mm-hmm. Μάλιστα. Επομένως, οπωσδήποτε χρειάζονται κάποια χρήματα και αρκετά. Αλλά θα έλεγα ότι το κυριότερο είναι ο θεραπευτής να έχει την ικανότητα να θεραπεύει με δική του παρέμβαση. Είναι πολύ πιο σημαντικό να μπορέσει να επέμβει ο ίδιος στον ασθενή. Συνήθως τα μηχανήματα είναι ένα βοηθητικό μέσο, θα έλεγα. Εννοείται αυτό που λέμε χειρονακτικές μαλάξεις, αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο οι μαλάξεις, είναι μια σειρά από τεχνικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με παρέμβαση πολλές φορές και όπου είναι δυνατός στο αίτιο. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα συσπασμένο βραχημένο μυ, θα εφαρμόσουμε μια μυϊκή διάταση για να επιμηκύνουμε τον μυ και να το χαλαρώσουμε. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό και έχει πολύ καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα από οτιδήποτε άλλο. Από ότι για ένα μηχάνημα. Ένα μηχάνημα θα είναι ένα βοηθητικό μέσο. Θα μας δώσει τη θερμότητα, την υπερεμία, θα φέρει μια μυοχάλαση. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να συνεχίσουμε. Επομένως, ένας φυσικοθεραπευτής έχει μια σοβαρή εξοικείωση με το ανθρώπινο σώμα. Σίγουρα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση του μυοσκελετικού, ανατομία, του νευρικού συστήματος, πολύ καλή γνώση της βιομηχανικής κίνησης και της κινησιολογίας, το πώς κινείται το σώμα και οι αρθρώσεις, ειδικότερα. Πρέπει να έχει καλές γνώσεις. Το κυρίως επιδιωκόμενο είναι η κίνηση, η κινητικότητα, πιο σωστά. Εκεί που αντιμετωπίζει προβλήματα, έτσι. Θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό φυσικά μια καλή κινητικότητα στον ασθενή και ένας πολύ καλός νευρομυϊκός συντονισμός. Δηλαδή η κίνηση να βγαίνει ομαλά και φυσιολογικά. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές παθήσεις όπου μπορεί να υπάρχει κίνηση μεν, για παράδειγμα σε μια ημιπληγία, να μην είναι όμως η ομαλή κίνηση, η φυσιολογική κίνηση. Οπότε παρεμβαίνεται στην αποκατάσταση. Ο κύριος στόχος είναι η αποκατάσταση του φυσιολογικού κινητικού προτύπου. Αυτά βέβαια είναι, ας πούμε, περιπτώσεις βαριές, έτσι, και η επανεκπαίδευση που λέμε σε ανθρώπους. Μπορεί να είναι βαριές, ας πούμε, ένα εγκεφαλικό, για παράδειγμα, μια ημιπληγία. Μπορεί όμως να είναι και περιπτώσεις πιο ήπιες, δεν είναι ανάγκη να είναι τόσο βαριές, πιο ήπιες περιπτώσεις από τραυματισμό, από κάποια μηχανική αλλίωση της άρθρωσης, όπου
Δημιουργεί πρόβλημα στον ασθενή, όχι όμως κάτι σοβαρό, δεν είναι ανάγκη. Σε εμάς αμέσως στο μυαλό έρχεται το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού. Εσείς όμως σίγουρα και σε τομείς ευρύτερους ενεργοποιείστε, έτσι δεν είναι? Εκτός από το μυοσκελετικό υπάρχουν παθήσεις και του νευρικού συστήματος. Υπάρχουν παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως είναι το εγκεφαλικό για παράδειγμα, ή μια τετραπληγία, μια εγκεφαλική παράλυση, και οι παθήσεις του περιφερικού κινητικού νευρώνα. Και επεμβαίνουμε στη λειτουργία... Σε όλα αυτά. Ναι. Νόση, καρδιαγγειακές νόση, πνευμονικές... Και εκεί εφαρμόζεται φυσικοθεραπεία. Που δημιουργούν, οπωσδήποτε, δημιουργούν προβλήματα στον ασθενή. Ένας καρδιοπαθής, για παράδειγμα, μπορεί να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, ή ένας ασθενής με χρόνια αναπνευστική μυοπάθεια, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Δίνεται σημασία στην παραπομπή? Συνήθως, πάνω κάτω, στην εποχή μας όλοι έχουν πάει σε έναν φυσικοθεραπευτή, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Στην παραπομπή που κάνει ο ορθοπαιδικός, συνήθως αυτός, έχω την εντύπωση ότι παραπέμπει, είναι ενδεχόμενο. Ή και νευρολόγος. Ακριβώς, είναι αυτό θα έλεγα, είναι ενδεχόμενο και άλλες ειδικότητες, όπως σωστά λέτε, ο νευρολόγος. Στην παραπομπή αυτή δίνεται έτσι σοβαρή σημασία? Δεδομένου ότι υπάρχει οπωσδήποτε μια αναφορά στο ιστορικό. Σας στέλνει τον άλφα ασθενή, διότι έχει αυτό και αυτό. Η παραπομπή γίνεται από τον γιατρό, το συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα έχει πολύ μεγάλη... Δεν μπορεί ο γιατρός να δώσει ακριβείς οδηγίες στο πώς θα παρεύει ο φυσικοθεραπευτής κάποιες φορές. Πολλές φορές υπάρχει μια συζήτηση, επισημαίνονται κάποια πράγματα που θέλει να συζητήσει ο γιατρός. Θέλει να συζητήσει ο φυσικοθεραπευτής, και από εκεί και πέρα ακολουθείται ένα πλάνο το οποίο προκύπτει, θα έλεγα, από την αξιολόγηση που θα κάνει ο φυσικοθεραπευτής. Μάλιστα, δηλαδή. Και αναλόγως με τα ευρήματα της αξιολόγησης του θα προχωρήσει αναλόγως και στη θεραπεία. Μάλιστα, δηλαδή ο παραπέμπων απλώς κάνει μια περιγραφή της πάθησης. Κάποιος Την διάγνωση. Κάνει τη διάγνωση. Κάνει τη διάγνωση. Και από εκεί γράφεται και στο παραπέμπτο. Υπάρχει καλή συνεργασία ή τρώγεστε, να εκφραστώ έτσι λίγο αγοραία? Όχι, δεν θα φυσικοθεραπευτές και νευρολόγοι και ορθοπαιδικοί. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Υπάρχει πλήρη συνεργασία και όπου χρειάζεται, πολύ στενή. Αν δηλαδή ένας ασθενής χρειάζεται να συζητηθεί το περιστατικό του με τον γιατρό, θα συζητηθεί. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Μάλιστα, διότι έτσι και η απόδοση της παρέμβασης του φυσικοθεραπευτή οπωσδήποτε είναι καλύτερη όταν υπάρχει συνεργασία. Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Μπαλτζή, στο ξεκίνημα, πριν έρθει, πριν από την έναρξη της φυσικοθεραπείας, χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία ο ασθενής που θα έρθει, έστω και ψυχικά, ψυχολογικά, να είναι έτοιμος? Ειδική προετοιμασία δεν θα έλεγα με κάποια ειδική έννοια. Απλά αυτό που γίνεται συνήθως, τις περισσότερες φορές, είναι όταν έρθει ο ασθενής για πρώτη φορά για θεραπεία, η πρώτη αυτή επίσκεψη κυρίως επικεντρώνεται στην καλή αξιολόγηση, στην λήψη ιστορικού, όπου παίρνουμε διάφορα στοιχεία για τον ασθενή, για το πρόβλημά του, για τη γενική κατάσταση της υγείας του, για το πότε παρουσίασε το πρόβλημα, πώς ξεκίνησε, ποιος μηχανισμός μπορεί να το δημιούργησε, τι δουλειά κάνει, πολύ σημαντικό πολλές φορές. Και φυσικά ο θεραπευτής σε όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να έχει την ικανότητα να κρίνει αν αυτός ο ασθενής που έχει μπροστά του έχει μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, για παράδειγμα. Δηλαδή αν παίζουν και άλλοι παράγοντες στο πρόβλημά του, το οποίο το επιδεινώνουν, το επιτείνουν. Έτσι, επιβαρύνεται η κατάσταση. Βέβαια. Μπορεί, ας πούμε, ένας ασθενής να βλέπεις ότι είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένος, συνήθως σε χρόνιες καταστάσεις, όπου βλέπεις ότι αυτή η φόρτιση επιτείνει το πρόβλημά του, εκεί προσπαθείς να τον ηρεμήσεις. Επομένως,
είναι σωστό και ενδεδειγμένο να έχουμε έναν ήρεμο ασθενή, ο οποίος να υφίσταται έτσι με κάποια άνεση τις ενέργειες του φυσικοθεραπευτή. Έχουμε τότε καλύτερα αποτελέσματα. Φυσικά, όσο πιο ήρεμος είναι ο ασθενής, θα έχει καλύτερη ανταπόκριση, θα έχουν τα συμπτώματά του. Θα είναι πιο ήπια τα συμπτώματά του. Ένας αγχωμένος, στρεσαρισμένος ασθενής, πάντα έχει πιο έντονα συμπτώματα. Συνήθως, μεγαλοποιεί το πόνο του. Συνήθως έχουμε έτσι παρεμβάσεις οι οποίες φέρνουν έτσι μια θερμοκρασία, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Είναι θερμότητα. Ναι. Παίζει ρόλο η εποχή που θα έρθει κανείς? Όχι ιδιαίτερα, θα έλεγα. Σε κάποιες περιπτώσεις όπου έχουμε προβλήματα αρθρητικά, κυρίως σε προχωρημένες ηλικίες, συνήθως έρχονται φθινόπωρο άνοιξη, όπου επιτείνονται λίγο. Έτσι, τα προβλήματά τους με την υγρασία. Υπάρχει μια έξαρση. Το καλοκαίρι ακολουθούν κάποια μπάνια, κάποια λουτράκια. Υπάρχει μια έξαρση, ας πούμε. Ναι. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη σειρά προβλημάτων τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την εποχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια δισκοκύλη, αν σηκώσει κάποιος απότομα ένα βάρος ή κάνει μια απότομη κίνηση, μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε χρόνο. Το ρωτώ για ανθρώπους, οι τηλεθεατές, όσοι έχουν πάει ξέρουν, για ανθρώπους που έχουν χρόνιες παθήσεις και προγραμματίζουν την επίσκεψη στον φυσικοθεραπευτή. Όταν υπάρχει πρόβλημα ξαφνικό, βέβαια, δεν κοιτάμε τις εποχές. Αλλά ένας που θέλει να προστατευτεί λιγάκι από τα αρθρητικά του και αυτά που είπατε, όμως συνήθως το επισημάνατε σωστά, αυτό θα γίνει είτε την άνοιξη είτε το φθινόπωρο θα γίνει. Από εκεί και πέρα. Ναι, τότε έχουμε εξάρσεις. Από εκεί και πέρα. Να προσθέσω σε αυτό ότι δεν αποκλείει κάποιος, αν έχει μια έξαρση των συντομάτων το καλοκαίρι ή το χειμώνα, για παράδειγμα, δεν αποκλείει ότι μπορεί να κάνει φυσικοθεραπεία. Αν κάποιος παρουσιάσει κάποια έξαρση και θεωρήσει ότι θέλει, ή τον παραπέψει ο γιατρός του για φυσικοθεραπεία για να ηρεμήσουν λίγο τα συμπτώματά του, για να ανακουφιστεί, μπορεί να είναι και καλοκαίρι. Δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο. Μετά η συνεδρία κρατεί κάποια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, έτσι. 20 λεπτά, μισή ώρα, δεν ξέρω. Εξαρτάται από την περίπτωση. Εξαρτάται από την περίπτωση. Από εκεί και πέρα, ο οργανισμός θα ρω πως είναι λίγο επιβαρημένος. Τι πρέπει να προσέξει? Δεν θα έλεγα ότι είναι επιβαρημένος. Εννοώ με την έννοια, ζεστάθηκε η ύδρωση. Ζεστάθηκε, ναι. Σίγουρα, σε περιπτώσεις που έχει ζεσταθεί το σώμα, καλό είναι να μην βγει στην υγρασία, στο κρύο, στον αέρα, να προφυλακτεί για κάποιες ώρες. Αυτές είναι οι... Αλλά υπάρχουν παρεμβάσεις που δεν έχουν, δηλαδή μπορεί να γίνει μια κινητοποίηση σε μια άρθρωση, η οποία δεν περιορίζει τον ασθενή. Μπορεί μετά να ακολουθήσει κανονικά, φυσιολογικά την ημέρα του. Αν έχουμε έναν βραχίο να φέρει πίνα, αν έχουμε ένα γόνατο. Ενώ αν δεν είναι συνολικά το σώμα, ναι, στη διάθεση του φυσικοθεραπευτή, αυτό το πράγμα εννοώ. Ναι, αν έχουμε ένα γόνατο, για παράδειγμα, ένα μηνίσκο, μια φλάση του μηνίσκου, μια μερική ρήξη μηνίσκου, όπου ακολουθείται ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, ο ασθενής μετά δεν έχει κάποιο περιορισμό στο να βγει έξω. Εφόσον είναι καλά και μπορεί να κινηθεί, φυσικά. Μπορεί να κινηθεί άνετα. Ναι. Να κάνουμε έτσι μία αξιολόγηση των περιπτώσεων, για να δούμε πότε κανείς και σε ποιες αναγκαίες καταστάσεις πρέπει να σας επισκεφθεί. Οι πιο κλασικές περιπτώσεις είναι φυσικά οι σφυαλγίες, τα αφιενικά σύνδρομα, η ραχυαλγία, οι αρχόμενες οστεοαρθρίτιδες ισχύου γονάτου, οι οστεοαρθρίτιδες ώμου, ένας παγωμένος ώμος για παράδειγμα. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Η επικονδυλίτιδα, ένα σύνδρομο καρπιού σωλήνα, μυϊκές θλάσεις, αθλητικές κακώσεις. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Να σταθούμε λίγο έτσι πιο επίμονα στην σπονδυλική στήλη. Ναι. Θα ρω πως είναι η βάση, ας πούμε, είναι η βάση που στηρίζει, ναι, που στηρίζει τον ανθρώπινο οργανισμό. Και πρέπει να αρχίσουμε
από την κορυφή. Αυτό που ο κόσμος αποκαλεί αυγενικό σύνδρομο, εσείς βέβαια λέτε αυγεναλγίες. Η αυγεναλγία, όπως και η αισιοαλγία φυσικά, αναφέρεται στο σύμπτωμα, δεν είναι πάθηση. Μπορεί να περιλαμβάνει μία σειρά από παθολογικών καταστάσεων, οι οποίες προκαλούν το σύμπτωμα, την αυγεναλγία. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε μία δισκοπάθεια, η οποία να προκαλεί αυγεναλγία, πόνος ανάμεσα στις ομοπλάτες και σε κάποιες περιπτώσεις πιο έντονες να προκαλεί ριζητικά φαινόμενα, πόνος στο χέρι για παράδειγμα, σε μία έντονη δισκοκύλη. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να έχουμε κάποιες άλλες βλάβες, μία αρθροπάθεια στις ζυγαποφυσιακές αρθρώσεις, στις πλαϊνές αρθρώσεις, όχι δηλαδή στο δίσκο, η οποία και εκείνη μπορεί να προκαλεί πρόβλημα. Μπορεί να είναι πόνος απλά από κακή στάση, από κακή χρήση του σώματος, όπου δεν υπάρχει καλή μυϊκή λειτουργία. Και είναι ένας πόνος που προέρχεται από αυξημένη μυϊκή τάση. Και μιλάμε για αυτούς που κάνουν... Και να φέρει και πόνο κεφάλους. Ναι, μιλάμε για αυτούς, είναι οι παρενέργειες αυτές, πονοκέφαλοι. Είναι τα, τέτοια, ναι, τα είναι τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει. Τα παράλληλα συμπτώματα. Μιλάμε κυρίως για ανθρώπους που κάνουν καθιστική ζωή, επειδή είπατε μπορεί να μην ενεργούν σωστά εμείς, είναι... οι μαθητές, οι φοιτητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η εργονομία, η λεγόμενη εργονομία. Ναι. Δηλαδή το πώς, πώς γίνεται η χρήση του σώματός μας. Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, που κάθεται με τις ώρες μπροστά στον υπολογιστή και ειδικά σε κακή στάση, είναι αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα εμφανίσει προβλήματα αυγεναλγίας. Είναι βέβαια και, αυτό και το πράγμα, έτσι. Γι' αυτό και πρέπει, και να, γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε διαλύματα, να το πούμε αυτό το πράγμα. Πολύ σημαντικό, στις οδηγίες που δίνουμε, φυσικά διαλύματα συχνά, δείχνουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο που τοποθετείται ο υπολογιστής, πώς πρέπει να κάθεται ο ασθενής, πώς πρέπει να κάθεται στην καρέκλα, πώς πρέπει να στηρίζει τα χέρια του. Ναι. Όλα αυτά γίνονται, δίνονται οδηγίες στον ασθενή. Και ο καθένας τα εφαρμόζει όπως. Όταν πρόκειται, θέλω να ρωτήσω το εξής πράγμα, όταν πρόκειται για νεαρά άτομα, για μαθητές οι οποίοι είναι πάνω στην ανάπτυξη, είναι ενδεχόμενο να έχουμε και φαινόμενα που επηρεάζουν συνολικά την σπονδυλική στήλη και έχουμε φαινόμενα παραμορφώσεων, έτσι δεν είναι? Στις νεαρές ηλικίες είναι πολύ σημαντικό να γίνεται μια εκτίμηση των μαθητών από ορθοπαιδικό για εμφάνιση σκολιώσεων, κυφώσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση αυτών των καταστάσεων. Εκεί παρεμβαίνει, εφόσον έρθει κάποιος σε εσάς, παρεμβαίνει ο φυσικοθεραπευτής. Όταν φυσικά είναι, μπορεί να παρέμβει. Όταν είναι στο ξεκίνημα ή... Ναι, πολύ σημαντικό. Εφόσον δεν είναι μια πολύ προχωρημένη κατάσταση, δηλαδή εφόσον είναι μη χειρουργήσιμη κατάσταση, η φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει με συγκεκριμένες ασκήσεις διατάσεων και ενδυνάμωσης. Για παράδειγμα, σε μια σκολίωση, να πούμε και την σκολίωση... Ναι. Μεταβάλλεται η φυσιολογική κυρτότητα της ποδηλικής στήλης προς μια κατεύθυνση, προς τα πλάγια, στον μετωπιαίο επίπεδο. Αριστερά-δεξιά. Αριστερά, είτε αριστερά είτε δεξιά. Ναι. Οπότε αυτό προκαλεί μια βράχηση της πλευράς που γέρνει, ναι, και αδυναμία στην αντίθετη πλευρά. Και κάποιες άλλες αντισταθμιστικές αλλαγές. Γενικά προκαλεί αλλαγές σε όλο το σώμα, θα έλεγα. Ακόμα και στα άκρα. Αυτές οι καταστάσεις είναι αναστρέψιμες στο ξεκίνημα. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναστρέψιμες, σε κάποιες μπορεί να μην είναι. Εμείς αυτό που έχουμε σαν στόχο είναι να επιβραδύνουμε την εξέλιξη αυτών των καταστάσεων με το ασκησιολόγιο που θα δώσουμε. Ώστε να μην παρέμβει χειρουργικά. Ώστε να μην επιδεινωθεί, να μην προχωρήσει περαιτέρω. Φυσικά, επειδή η σκολίωση είναι μια ιδιοπαθής νόσος άνωσης αιτιολογίας, υπάρχουν περιπτώσεις που ό,τι και να κάνεις μπορεί ο ασθενής να οδηγηθεί σε χειρουργείο. Στο χειρουργείο, όπως είπες. Υπάρχουν και αυτές περιπτώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με την κύρτωση. Με την κύφωση. Με την κύφωση. Ναι. Είναι η ίδια λογική. Η κύφωση είναι μια μεταβολή της κυρτότητας της ποδηλικής στήλης προς τα μπρος, δηλαδή αυτό που λέμε η καμπούρα. Η καμπούρα, γι' αυτό είπα εγώ. Εκεί πάλι η παρέμβαση μας είναι
πολύ συγκεκριμένο. Γι' αυτό το όνομα σε κύρτωση, ναι, ναι, ο κόσμος σας το λέει. Ναι, ναι, ναι. Ο όρος όμως είναι η κύφωση. Εκεί πάλι αντίστοιχα δίνονται συγκεκριμένες ασκήσεις όπου βελτιώνουμε την κινητικότητα της θωρακικής μοίρας, εφόσον μιλάμε για κύφωση θωρακικής μοίρας. Βελτιώνουμε την κίνηση δηλαδή στη σποδηλική στήλη, έτσι απλά. Και δυναμώνουμε τους μύες. Πολύ σημαντικό. Έτσι στο άγχος της καθημερινότητας σήμερα και δεδομένου ότι εσείς έχετε μια σειρά από επισκέπτες, παρέχετε η δυνατότητα, έχετε τον χρόνο να κάνετε όλες αυτές τις εξηγήσεις στον ασθενή, ώστε να υπάρχει και συνεργασία για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Ο χρόνος τώρα αυτό είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Συγκεκριμένα εγώ σε πολλές περιπτώσεις αφιερώνω χρόνο αναλόγως στην περίπτωση, είτε για να συμβουλέψω τον ασθενή, είτε για να του δείξω κάποιες συγκεκριμένες ειδικές ασκήσεις, να δω ότι σε τελεί σωστά, να δω ότι γίνεται σωστά αυτό που θέλουμε να γίνει. Φυσικά αυτό απαιτεί χρόνο, για να πρέπει να αφιερώσει χρόνο πάνω στον ασθενή. Αλλά υπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπου δεν χρειάζεται τόσο πολύ εξήγηση. Υπάρχουν κάποιες απλές κινήσεις, για παράδειγμα, που μπορείς να δείξεις στον ασθενή, οι οποίες είναι πιο εύκολο να εκτελεστούν. Είναι εύκολη η υπόθεση. Mm-hmm. Οι επισκέψεις, αυτό που εδώ και κάμποσα χρόνια έχει καθιερωθεί να ονομάζεται συνεδρία σε κάθε περίπτωση, είναι προσδιορισμένες από τον γιατρό που θα παραπέμψει τον ασθενή, ή είναι υπόθεση δική σας? Ας πούμε, θα έρθει 5 φορές, θα έρθει 10, 15 φορές. Εννοείται πόσες επισκέψεις θα κάνει, ναι, ο αριθμός των συνεδριών που θα γίνει. Ναι. Αυτό το παραπέμπει ο γιατρός, ο ορθοπαιδικός. Το πόσες επισκέψεις. Κάνει αυτό στην εκτίμηση. Από εκεί και πέρα, εφόσον δούμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει περαιτέρω συνεδριών, γίνεται μια συνεργασία, μια συζήτηση με τον γιατρό, γίνεται η εκτίμηση του ασθενή και αποφασίζει ο ορθοπαιδικός αν θα παραπέψει τον ασθενή για περαιτέρω θεραπείες. Μάλιστα, θα κάνω άλλο ένα τελευταίο ερώτημα και θα πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Mm. Αν τα ασφαλιστικά ταμεία των ασθενών που σας επισκέπτονται καλύπτουν τα έξοδα? Εξαρτάται το ταμείο πάλι. Κάθε ταμείο έχει τη δικιά του τακτική. Κάποια ταμεία καλύπτουν και όλα τα έξοδα, κάποια άλλα ένα ποσό. Μάλιστα. Μικρό. Υπάρχει ταμείο που δεν καλύπτει τίποτα και πρέπει να επιβαρυνθεί? ΟΓΑ. Είναι το μόνο ταμείο που δεν καλύπτει φυσικοθεραπείες σε ιδιωτικά φυσικοθεραπευτήρια. Ο ασφαλισμένος στο ΟΓΑ μπορεί να κάνει μόνο στο νοσοκομείο και σε κάποια. Να πάει στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ καλύπτει τρεις φορές το χρόνο. Παρότι έχει, δεν ξέρω αν έχει το δικό μας ΙΚΑ. Τώρα θα λειτουργήσει τμήμα. Τώρα θα λειτουργήσει. Κομωτινή. Και επίσης να ρωτήσω, έρχεται ένας ασθενής σήμερα. Μετά από πόσο καιρό το ασφαλιστικό ταμείο μπορεί να τον παραπέμψει? Διότι κάθε φορά που πάμε στον ΟΠΑΔ, εκεί που γίνεται η θεώρηση των, ναι, βιβλιαρίων, κοιτάζουν πότε πήγαμε και πότε πρέπει να πήγαμε. Συνήθως κάθε τετράμινο λένε, κάποια ταμεία βέβαια μπορεί να χορηγήσουν και συνεχόμενα. Ναι. Αυτά είναι πολιτικές του ταμείου. Δηλαδή δεν είναι όμως συνυφασμένο και με την περίπτωση του καθενός? Αν κάποιος χρειάζεται συνεχή. Το τι θα έπρεπε να γίνεται είναι. Εντάξει, εκεί θα έπρεπε να γίνεται όταν θα χρειάζεται πραγματικά. Είναι άλλη υπόθεση. Είναι άλλη υπόθεση το τι θα έπρεπε να γίνεται. Εντάξει. Τα ταμεία ακολουθούν. Ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Αγαπητοί φίλοι, μιλάμε με τον Παντελή Μπαλτζή, φυσικοθεραπευτή, συντοπίτη μας της νέας γενιάς των φυσικοθεραπευτών. Και θα επανέλθουμε μετά από λίγο για διαφημίσεις. Στο δεύτερο μέρος, αγαπητοί τηλεθεατές, με προσκεκλημένο τον Παντελή Μπαλτζή, φυσικοθεραπευτή. Είπα προηγουμένως της νέας γενιάς
των επιστημόνων και των εξειδικευμένων επαγγελματιών που με χαρά φιλοξενώ στην εκπομπή. Να πούμε λίγο, κύριε Παλτζή, και πιο πρακτικά πράγματα, έτσι. Μιλήσαμε για εξοπλισμό, αλλά με έναν όρο καθαρά γενικό. Ποιος είναι ο εξοπλισμός ενός φυσικοθεραπευτηρίου? Είναι η διαθερμία, ο υπέρηχος, η ηλεκτροθεραπεία, το λέιζερ, συγκεκριμένα τα ρεύματα TENS, το biofeedback. Αυτά είναι τα βασικά μηχανήματα. Εσείς αυτά τα έχετε στο δικό σας το εργαστήριο. Ναι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Να τα πάρουμε. Λοιπόν. Η διαθερμία. Η διαθερμία την ακούμε κιόλας. Ναι, την ακούμε και πολύ συχνά. Ναι. Μας βοηθάει πολύ σε καταστάσεις όπου θέλουμε θερμότητα. Και συγκεκριμένα είναι ένα καλό μέσο γιατί πρόκειται για εντοβάθη θερμότητα. Δηλαδή διαπερνάει τους επιφανειακούς ιστούς η θερμότητα και πηγαίνει, εστιάζει πιο πολύ εκεί που είναι το πρόβλημα, εντοβάθη. Έχει σημασία η αντοχή και η ανοχή του οργανισμού. Εγώ δηλαδή αντέχω και ανέχομαι α βαθμούς θερμοκρασίας, εσείς περισσότερους. Ναι. Ποτέ δεν είναι υπερβολική, δεν πρέπει τουλάχιστον να είναι υπερβολική η εφαρμογή για να δημιουργεί πρόβλημα στον ασθενή, φυσικά. Αυτό είναι αυτονόητο. Και από εκεί και πέρα η κάθε πάθηση έχει τη δικιά της ένδειξη για συγκεκριμένη δόση θερμοκρασίας. Και διάρκειας. Και διάρκειας, φυσικά. Ναι. Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να τον έχουμε τον ασθενή μας. Όχι, φυσικά. Για πολύ σε μια οξία κατάσταση που έχουμε, με μια φλεγμονώδη κατάσταση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βραχαία κύματα, παλμικά για παράδειγμα. Ο χρόνος θεραπείας, ειδικά της πρώτης συνεργής, είναι και μικρός. Μπορεί να είναι 3 λεπτά, 5 λεπτά. Σε μια χρόνια κατάσταση, όπου θέλουμε περισσότερη θερμότητα, μπορεί να είναι και 10-15 λεπτά. Εκεί επιμηκύνει. Και μεγαλύτερη ένταση. Επιμηκύνει. Εξαρτάται από την περίπτωση πάλι. Άλλο όργανο που χρησιμοποιείται εκτός από αυτό που αναφέρατε. Άλλο μηχάνημα, ο υπέρηχος. Είναι ο οποίος είναι θεραπευτικός υπέρηχος. Ναι. Να διαχωρίσουμε. Να κάνουμε την διάκριση, γιατί όλοι μας έχουμε την εντύπωση ότι μιλάμε για έναν υπέρηχο. Ναι, ακριβώς γι' αυτό το λέω και εγώ. Γιατί και εμένα με ρωτάνε πολλές φορές ξαφνιασμένοι, ας πούμε, υπέρηχος. Γιατί συνήθως ο κόσμος γνωρίζει τον υπέρηχο που χρησιμοποιούν οι γιατροί, ο οποίος είναι ο διαγνωστικός υπέρηχος. Μάλιστα. Το χρησιμοποιούν οι γιατροί για να κάνουν τη διάγνωση. Ο δικός μας υπέρηχος είναι ο θεραπευτικός υπέρηχος, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που θέλουμε, για παράδειγμα, να λύσουμε ένα μυϊκό σπασμό ή μια σύμφυση, μια ολοποίηση ενός ιστού, για παράδειγμα, όπου και εκεί είναι εντοβάθη θερμότητα, προκαλείται υπερεμία και έχουμε αυτό το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αυτό το μηχάνημα, έτσι απλά να το ονομάσω εγώ, διαφέρει από τον υπέρηχο που είδαμε προκειμένου να γίνει κάποια διάγνωση στον οργανισμό μας, ή ίδιο πράγμα είναι? Διαφέρει, ναι, είναι σε άλλη συχνότητα. Και δεν έχει την οθόνη που βλέπουμε, που χρησιμοποιεί ο γιατρός για να βλέπει. Δεν έχει την οθόνη. Απλά έχει το χρόνο και την ένταση που ρυθμίζει. Μιλάμε τώρα για δύο όργανα, το προηγούμενο που περιγράψαμε και για τον υπέρηχο. Άλλη δουλειά κάνει το ένα και άλλη το άλλο. Έχουν πολλά, έχουν σαν βασική. Τέτοια είναι η θερμότητα. Μάλιστα. Δηλαδή και τα δύο χρησιμοποιούν τη θερμότητα. Απλά αλλιώς άλλη εκνοβολία είναι η διαθερμία, άλλη ο υπέρηχος. Και πάλι αναλόγως στην περίπτωση μπορεί να επιλέξουμε, για παράδειγμα, σε μία τενοντίτιδα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα ο υπέρηχος, για παράδειγμα, παρά η διαθερμία. Πάλι αναλόγως στην περίπτωση επιλέγουμε ποιο μέσο θα χρησιμοποιήσουμε ή αναλόγως ποιο θα παραπέμψει και ο γιατρός. Μάλιστα. Δηλαδή κάθε πάθηση έχει την ανάγκη μια συγκεκριμένη παρέμβαση που θα την κάνει το ανάλογο μηχάνημα. Ναι. Υπάρχει ηλεκτροθεραπεία, η οποία έχει άλλη δράση πάλι. Αυτή τι είναι, ηλεκτροθεραπεία? Η ηλεκτροθεραπεία αποτελείται από μια σειρά ρευμάτων, είναι τα λεγόμενα TENS, είναι το γαλβανικό ρεύμα, τα διαδυναμικά, τα φαραδικά. Εκεί η ηλεκτροθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι σε μεγάλη πληθώρα καταστάσεων, άλλες φορές για ανακούφιση από τον πόνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενδυνάμωση σε ατροφίες μειών,
μετά από χειρουργείο ή μετά από έντονο τραυματισμό, όπου δεν μπορεί να γίνει κίνηση από τον ασθενή, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μυϊκές παρέσεις, όπου προσπαθούμε να δώσουμε ερεθίσματα στον μυ για να αρχίσει να δραστηριοποιείται, να δουλεύει. Και φυσικά σε πόνο, σε οξύ πόνο. Ναι. Και σε χρόνιο. Όχι μόνο οξύ, και σε μάλιστα. Χρόνιο. Αυτά τώρα έχουν εφαρμογή σε κάθε ηλικία. Σχεδόν, ναι, σε κάθε ηλικία. Σε κάθε ηλικία. Διότι παλιότερα, ναι, αυτό κυρίως επεδίωκα να εκμεύσουμε το ερώτημα, γιατί παλιότερα θεωρούνταν αδιανόητο, ας πούμε, ένα νεαρό άτομο, εσείς μιλήσετε και για μωρά, να έρθει στον φυσικό θεραπευτή. Οι ηλικιωμένοι έρχονταν. Σήμερα είναι υπόθεση για όλες τις ηλικίες. Ναι, επίσης μιλάμε και για λέιζερ. Το φυσικοθεραπευτήριο σήμερα έχει και λέιζερ. Εκεί τι κάνουμε, τι παρεμβάσεις κάνουμε? Εκεί υπάρχει το λέιζερ της άρρωσης και το λέιζερ το εστιακό, όπου υπάρχει η ακτίνα η οποία εστιάζει συγκεκριμένα στο πρόβλημα. Εκεί πάλι χρησιμοποιείται σε κάποιες περιπτώσεις. Βέβαια δεν είναι, το λέιζερ είναι κάτι το οποίο δεν θα έλεγα έχει ερευνηθεί και δεν έχει δείξει ότι έχει τόσο καλά θεραπευτικά αποτελέσματα. Το λέιζερ που χρησιμοποιούμε εμείς, έτσι, γιατί υπάρχει το λέιζερ πάλι που χρησιμοποιούν οι γιατροί, το οποίο εφαρμόζεται σε με πολύ καλά αποτελέσματα κιόλας. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει τόσο πολύ καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα, θα έλεγα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια έρευνα, κάποια στοιχεία που να μας δείχνουν ότι είναι τόσο... Παρατάφτα... Απλά ακούγεται εντυπωσιακά συνήθως από τον κόσμο, γιατί... Παρά τα αυτά όμως σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο. Δεν θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο. Δηλαδή μπορεί να έχεις μια περίπτωση και αν δεν εφαρμόσεις λέιζερ, δεν μπορείς να παρέμβεις πολύ καλύτερα με άλλα μέσα. Μάλιστα. Είναι όμως ένα μικρό. Είναι ένα βοηθητικό μέσο. Πάλι. Είναι ένα βοηθητικό μέσο. Άλλα μέσα υπάρχουν στο εργαστήριο, εκτός από όσα έχουμε αναφέρει. Μηχανήματα εννοείται. Ναι, μηχανήματα. Υπάρχει το biofeedback, το οποίο είναι ένα μηχάνημα. Αυτό είναι, ναι, αυτό λίγο να το πούμε. Είναι ένα... Αυτό ομολογώ ότι το ακούω πρώτη φορά. Ναι. Είναι συγκεκριμένα η ελληνική μετάφραση είναι λειτουργική επανατροφοδότηση. Αυτό είναι ένα μηχάνημα που βάζουμε κάποια ηλεκτρόδια πάνω σε κάποιες συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες του σώματος. Συνήθως χρησιμοποιείται σε παρέσεις όπου θέλουμε να επανεκπαιδεύσουμε την κίνηση του μυός. Απλά έχει το πλεονέκτημα ότι το μηχάνημα έχει οθόνη μπροστά ή ηχητικό σήμα, ναι, και ο ασθενής βλέπει τη σύσπαση που κάνει. Πολύ. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο ερέθισμα. Όταν μιλάμε για πάρεση εννοούμε ένα είδος παραλυσίας. Ένα είδος παραλυσίας. Να το πούμε, διότι ο κόσμος ακούει, λέμε πάρεση, πρέπει να μιλάμε λίγο μία έτσι παράλυση, εκλαϊκευμένα. Μία παράλυση, ναι. Έχουμε και το προσωπικό νεύρο που λέμε, το νεύρο του προσώπου. Ναι, συχνό σχετικά. Είναι συχνό αυτό το πράγμα. Παράλυση στη μία πλευρά του προσώπου. Και τότε χρησιμοποιείται... Εκεί εφαρμόζεται πολύ και η ηλεκτροθεραπεία. Μιλήσατε, σας άκουσα επανειλημμένα, να λέτε θερμοκρασία εν βάθη. Εν το βάθη. Εν το βάθη. Δηλαδή πρέπει να εισέλθει, να επισέλθει βαθιά η θερμοκρασία. Έχουμε και τρόπο επιφανειακής θερμοκρασίας. Ναι, είναι η υπέρυθρες που δεν το αναφέραμε, το μηχάνημα υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία και αυτή είναι η θερμότητα, απλά δεν διεισδύει τόσο βαθιά. Δεν διεισδύει, έχουμε πιο επιφανειακά δηλαδή. Όπως και μια θερμοφόρα, μια απλή θερμοφόρα. Μιλάμε σήμερα για πάρα πολλά πράγματα, μιλάμε για υδροθεραπείες, μιλάμε για υδρομασάζ. Αυτά βέβαια προϋποθέτουν εργαστήρια πολύ εξοπλισμένα και ειδικούς χώρους. Αυτά, ναι, προϋποθέτουν μεγάλους χώρους. Συνήθως τα μεγάλα κέντρα αποκατάστασης έχουν, που έχουν πισίνες και υδροθεραπείες θα εφαρμόσουν. Μάλιστα. Να σταθούμε λίγο στους αθλητές. Οι αθλητές είναι οι άνθρωποι που υφίστανται τις περισσότερες έτσι, κακώσεις, δεδομένου ότι το άθλημα έτσι έχει ευεργετικά αποτελέσματα, αλλά ειδικότερα σήμερα που έχουμε πρωταθλητισμό και δεν γίνεται με ρυθμούς έτσι άνεσης, δημιουργούνται πολλά προβλήματα.
Εκεί όχι μόνο σε ανθρώπους που κάνουν πρωταθλητισμό και σε ανθρώπους που ασχολούνται σαν χόμπι που έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Σε αυτούς έχουμε πιο λίγους. Ναι. Οι πρωταθλητές εντείνουν. Οι πρωταθλητές καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, οπότε είναι και είναι πιθανότερο να έχουν τραυματισμό. Έχουμε σοβαρά περιστατικά. Αποκατάσταση σε αυτούς τους τραυματισμούς. Εννοώ αποκατάσταση θεαματική. Ναι. Μπορεί να έχουμε. Φυσικά. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και πολύ θεαματική. Για παράδειγμα, αν έχουμε μια κάκωση, ένα απλό διάστρεμα, ας πούμε, ένα στραμπούλιγμα, εκεί μπορεί να έχουμε μια θεαματική βελτίωση. Αλλά εξαρτάται από το βαθμό του τραυματισμού, τον βαθμό της κάκωσης. Mm-hmm. Η συνεργασία παίζει ρόλο. Αν είναι συνεργάσιμος ο ασθενής, ο επισκέπτης σας. Πάντα παίζει ρόλο αυτό. Πάντα και αν είναι δίστροπος, αντίθεσος, από χαρακτήρα. Πάντα παίζει ρόλο σε όλους τους ασθενείς. Η καλή συνεργασία με τον θεραπευτή φέρνει και καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Να πούμε, θέλω και κάποια πράγματα για τις μαλάξεις που κάνει ο φυσικοθεραπευτής. Είναι μια ειδική ικανότητα την οποία εσείς αποκτήσατε ύστερα από μακρά διάρκεια φοιτητική και κόπο, δεν είναι. Πρέπει να είναι δυνατός ένας φυσικοθεραπευτής ή είναι θέμα τεχνικής? Περισσότερο θα έλεγα είναι θέμα τεχνικής. Σε κάποιες περιπτώσεις, λίγες, μπορεί να παίζει ρόλο και η δύναμη, αλλά περισσότερο είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται και ο τρόπος που γίνεται. Και υπάρχουν πολλές τεχνικές για μάλλον. Το ρωτώ διότι με την συνεχή εργασία που κάνει, εσείς τώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας από το πρωί και πρέπει να έχουμε μια καλή φυσική κατάσταση. Οπωσδήποτε. Να μην χρειαστείτε φυσικοθεραπεία. Να μην χρειαστούμε, αν και θα έλεγα ότι περισσότεροι χρειάζονται. Από περισσότεροι σας. Συνάδελφοι, ναι. Είναι το επάγγελμά μας τέτοιο που οι περισσότεροι νομίζω χρειαζόμαστε. Φάρμακα, διάφορα κάνουμε φάρμακα. Κάνουμε και την αυτοθεραπεία, την αυτοδιατάσταση. Μπορεί ένας φυσικοθεραπευτής να ενδιαφερθεί για τον εαυτό του ή θα προστρέξει σε συνάδελφο? Μπορεί και να προστρέξει συνάδελφο, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα. Τα επαγγέλματα. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να κάνει και πράγματα μόνος του, τα οποία θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ. Μάλιστα. Αλεφές διάφορες φάρμακα είναι ενδεδειγμένο να χρησιμοποιούνται από τον φυσικοθεραπευτή, αυτές οι επαλήψεις που γίνονται? Σε κάποιες περιπτώσεις, κοιτάξτε, υπάρχει, για παράδειγμα, φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο φυσικοθεραπευτής με την συνταγογράφηση του γιατρού, όπου σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, γίνεται η λεγόμενη οντοφόρεση. Αυτό γίνεται, συνταγογραφεί ο γιατρός ένα συγκεκριμένο φάρμακο και με συγκεκριμένο τρόπο, σε συγκεκριμένη εφαρμογή, σε συνδυασμό με ηλεκτροθεραπεία, γίνεται διείσδυση του φαρμάκου μέσα στον οργανισμό, χωρίς να έχουμε τις παρενέργειες που μπορεί να έχει η λήψη από το στόμα, για παράδειγμα. Τώρα, κάποια επάλυψη, εντάξει, με κάποια αλυφή αντιφλεγμονώδη μπορεί να γίνει σε κάποιες περιπτώσεις, ή μπορεί να γίνει η λεγόμενη φωνοφόρεση, όπου πάλι βάζουμε μια αντιφλεγμονώδη αλυφή και σε συνδυασμό με τον υπέρηχο αυτή τη φορά, πάλι διεισδύει η ουσία μέσα στο οργανισμό και τοπικά ακριβώς στο σημείο που έχουμε την κάκωση. Mm. Και έχει την ευεργετική επέδραση, ναι, το αποτέλεσμα. Έχει, πολύ καλό, ναι. Μετά όμως τι θα κάνει, κύριε Μπαλτζή, ο ασθενής? Θα πρέπει να μείνει έτσι κάμποσο διάστημα? Δεν θα μπορέσει να πληθεί? Να κάνει μπάνιο. Όχι, θα μπορέσει. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Μάλιστα, κανονικά, δεν το αφήνει αυτό. Αυτό απορροφάται σε λίγο χρονικό διάστημα. Πάντως, τις περισσότερες αλυφές πρέπει να τις υποδείξει ο γιατρός. Συνήθως αυτό που γίνεται, τη χορηγεί στη δημογραφία ο γιατρός και συνήθως εφαρμόζει ο ασθενής μόνος του στο σπίτι την αλυφή. Η δικιά μας παρέμβαση είναι διαφορετική. Δεν έχει τόσο να κάνει με επάλυψη. Σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως ηλικιωμένους, μπορούμε να κάνουμε μια επάλυψη. Αλλά συνήθως μόνος του ασθενής στο σπίτι το κάνει από μόνος του. Ναι, γίνεται λόγος, το έχω διαβάσει αυτό το πράγμα, ότι υπησέρχεται στην φυσικοθεραπεία και ο βελονισμός. Ναι. Εσείς το αποδέχεστε αυτό? Ναι, βέβαια. Mm. Ο βελονισμός είναι σχετικά
την τελευταία δεκαετία έχει αναγνωριστεί και από την ιατρική κοινότητα γενικά. Μάλιστα, επειδή πιο πριν δεν ήταν τόσο. Ήταν αμφιλεγόμενος. Ναι, ήταν. Ναι. Πλέον την έχει αναγνωρίσει και η ιατρική κοινότητα και εφαρμόζεται κατά κόρον από τους ιατρούς πλέον, πολλούς γιατρούς, αλλά έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και από φυσικοθεραπευτές. Όπου γίνονται συγκεκριμένα σεμινάρια σε κάποιες περιπτώσεις και σε συνεργασία με τον ιατρικό σύλλογο. Γίνονται κάποια σεμινάρια όπου εκπαιδεύεται και ο φυσικοθεραπευτής στον περιορισμό. Το κάνουν όλοι αυτό το πράγμα? Όχι. Αυτή την εκπαίδευση? Όχι, αυτό είναι επιλογή του καθενός. Είναι επιλογή του καθενός. Είναι επιβοηθητικό όμως. Πάλι είναι ένα βοηθητικό μέσο σε μερικές περιπτώσεις. Βοηθάει πολύ σε περιπτώσεις πόνου. Να πούμε λίγο για τα αρθρητικά. Τα αρθρητικά είναι μια υπόθεση που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο και είναι περιπτώσεις που έχουμε και άτομα όχι μεγάλες ηλικίες. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εσείς τι παρέμβαση θα κάνετε σε μια τέτοια περίπτωση, διότι εγώ έχω την εντύπωση ότι πέρα από τα έκτακτα που είπαμε, τραυματισμός και τέτοια πράγματα, τα αρθρητικά είναι μια πάγια μόνιμη κατάσταση των ανθρώπων και ο καθένας από τους τηλεθεατές περιμένει να ακούσει. Φυσικά. Τι πρέπει να κάνει και εσείς τι κάνετε για αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση φυσικά χρησιμοποιούμε τα βοηθητικά μέσα που αναφέραμε. Πρώτα απ' όλα να διαχωρίσουμε, η παρέμβασή μας είναι διαφορετική όταν πρόκειται για μια χρόνια αρθρίτιδα και μια οξία αρθρίτιδα. Στη μια περίπτωση όπου έχουμε μια οξία αρθρίτιδα μπορούμε να κάνουμε ακόμα και παγωθεραπεία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες μορφές ρευμάτων, ηλεκτροθεραπεία και κάποια πολύ ήπια έλξη της άρθρωσης. Δηλαδή κάποια απομάκρυση των επιφανειών, εφόσον είναι οξία κατάσταση πολύ ήπια, πολύ ήπια παρέμβαση. Και περιμένουμε ο ασθενής να ανακουφιστεί και να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, εφόσον ηρεμήσουν τα συμπτώματά του. Και προχωράμε σε κάποια πολύ ήπια πάλι ενδυνάμωση της περιοχής, αναλόγως πάλι με την περίπτωση, στην αρχή με ισομετρικές σπάσεις, δηλαδή χωρίς να έχουμε κίνηση του ασθενή, που μπορεί, κάτι που μπορεί να ερεθίσει το πρόβλημα. Σε χρόνιες καταστάσεις ή σε καταστάσεις αρχόμενης οστεοαρθρίτιδας, για παράδειγμα σε ένα ισχύο, μπορούμε να παρεύουμε πάλι με έλξη, μπορούμε να παρεύουμε με σταθεροποίηση της άρθρωσης μυϊκά. Δηλαδή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει μια πολύ καλή μυϊκή λειτουργία γύρω από την άρθρωση. Κάτι τέτοιο στηρίζει καλά την άρθρωση και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται υπερβολικές φορτίσεις μέσα στην άρθρωση, στο θύλακα της άρθρωσης. Μέσα. Το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα. Μιλήσατε για παγωθεραπεία. Αυτό γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο από τον θεραπευτή και θα έλεγα με συνεχή παρακολούθηση και καθοδήγηση. Μέσα. Έχω την εντύπωση ότι είναι τα πολυπληθέστερα περιστατικά αυτά με τις οστεοαρθρίτιδες. Οστεοαρθρίτιδες στα γόνατα συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ συχνό στις γυναίκες. Στα δάχτυλα? Στα δάχτυλα και εκεί. Και εκεί. Και εκεί. Είπατε και παγωθεραπεία. Υπάρχει βέβαια εδώ και κάμποσο καιρό έτσι στην επικαιρότητα ο όρος παγωθεραπεία. Παλιότερα ο καθένας που πονούσε πήγαινε κάπου να βάλει ζεστά πράγματα. Ναι. Γιατί φοβάται ο κόσμος λίγο το κρύο. Θεωρεί ότι όλα είναι κρυώματα, ψύξεις. Ενώ η φλεγμονή. Ενώ όταν έχουμε φλεγμονή σε μια οξία κατάσταση, ο πάγος μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Βοηθάει ο πάγος περισσότερο. Ξέρετε ότι η εκπομπή έχει ένα χρόνο περιορισμένο. Θα μπορούσαμε να πούμε ένα σωρό άλλα πράγματα. Κάνουμε, έχω την εντύπωση, μια γενική αναφορά στην φυσικοθεραπεία και γι' αυτό έκλεισα με την τελευταία περίπτωση των αρθρητικών που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Όπως και οι δισκοκύλες, οι δισκοπάθειες. Και ναι, είναι. Και εκείνο είναι πολύ συχνές. Και πάρα συχνές, πολύ συχνές και πιο συχνές τα πιο συχνές. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Έχω την εντύπωση ήταν ωφέλιμη. Για αυτούς που μας άκουσαν, αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη και μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.